αγαπητή φίλη του τηλεφώς, καλησπέρα σας. Ημιτών και Μαυρομάτι, από την εκπομπή «Πίστευε και μη ερεύνα». Συνήθως ασχολούμαστε με θέματα που απασχολούν και ένα από αυτά που θα αναπτύξουμε και σήμερα είναι η ενέργεια, τα ενεργειακά θέματα, ένα θέμα που ανέκαθεν επηρέαζε τη ζωή μας και την επηρεάζει και το οποίο με την πάροδο των χρόνων γίνεται όλο και πιο σημαντικό, όλο και πιο αισθητό. Κοντά μας σήμερα έχουμε έναν αξιαγάπητο φίλο, τον Στράτο τον Σουμπασάκη. Να περάσουμε στον κύριο Σουμπασάκη. Στράτο, καλησπέρα, σε ευχαριστούμε που ήρθες κοντά μας. Ένας άνθρωπος με λαμπρή πορεία στα ενεργειακά, με διπλό διδακτορικό, στα ενεργειακά και στην διοίκηση επιχειρήσεων. Διόρθωσέ με, Στράτο, αν κάνω κάποιο λάθος. Έχεις συμβάλει και στο νομοσχέδιο περί ενέργειας στην Βουλγαρία, από ό,τι θυμάμαι. Έχεις αναλάβει μεγάλα project στο εξωτερικό, με φωτοβολταϊκά, με αιολικά πάρκα. Διόρθωνε με αν κάνω κάποιο λάθος ή αν κάτι έχω ξεχάσει. Και θα ήθελα σήμερα, μια που είσαι ειδήμων, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, να μας πεις ενεργειακά πού βρισκόμαστε στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω ότι το ενεργειακό θέμα μπορεί να εξελιχθεί ένας πολύ δυνατός βραχίωνας στήριξης της ελληνίδας οικονομίας μας, που αυτό το διάστημα όλοι ξέρουμε, για να μην τα λέμε ξανά και ξανά, ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πες μας κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Είπες πολύ σωστά ότι επηρεάζει την ζωή μας και ας πάρουμε σαν πρώτο παράδειγμα τις εποχές του ανθρώπου. Mm-hmm. Οι εποχές έχουν οριστεί ανάλογα με το πώς μπορεί ο άνθρωπος να τιθασεύσει την ενέργεια. Στην αρχή που δεν μπορούσε πάρα πολύ, έχουμε την λίθινη εποχή. Αργότερα έχουμε και τα κεραμικά. Αργότερα που μπορούσαμε να έχουμε ψηλότερες θερμοκρασίες, έχουμε το χρυσό, μετά το χαλκό, μετά το σίδηρο και τώρα είμαστε στην εποχή του πυρητίου, όπως θα έλεγα, όπως λέω, η οποία είναι η εποχή της ενέργειας και της πληροφορίας. Πράγματι, η ενέργεια και η πληροφορία έχει εισβάλει στη ζωή μας ολοκληρωτικά. Ακριβώς. Και είναι ο οδηγός πλέον, αυτά τα δύο μας οδηγούν. Ακριβώς, και μάλιστα δεν είναι μόνο κατανοητά τώρα, γιατί πάντα τα είχαμε, αλλά τώρα η πληροφορία και η ενέργεια διαχέεται σε περισσότερους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα επίπεδα ζωής του καθενός ανθρώπου έχουν αυξηθεί. Γιατί ο άνθρωπος έχει μπορέσει να τιθασεύσει ενέργεια και να τη χρησιμοποιήσει για το καλό όχι μόνο του βασιλιά, αλλά για το καλό όλων. Όλοι μας έχουμε πρόσβαση, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, σε καθαρό νερό, το οποίο χρειάζεται ενέργεια. Έχουμε πρόσβαση σε ψύξη, θέρμανση, κάνουμε το μπάνιο μας. Και έχοντας αυτή την ικανότητα, καταφέρνουμε και φτιάχνουμε αυτοκίνητα, φτιάχνουμε αεροπλάνα, τα οποία είναι το κατά πόσο μπορούμε να τιθασεύσουμε την ενέργεια. Και αυτό φυσικά επηρεάζει άμεσα και την οικονομία, η οποία πλέον έχει φύγει από τα επίπεδα του πόσο χώρο έχω. Υπάρχουν πολλοί που είναι οικονομικά σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κάνει ένα οικόπεδο, για παράδειγμα, αλλά έχουν πρόσβαση στα ενεργειακά group ή στα ενεργειακά πεδία και στην πληροφορική, όπως ξέρουμε πολλούς από τους πλούσιους ανθρώπους. Και επίσης, εκείνο που είναι πιο σημαντικό είναι ότι ο καθένας μας αυτή τη στιγμή μπορεί, αν θέλει, να διαβάσει. Έχει πρόσβαση μέσω Έχει πληροφορικής. Και η πληροφορική δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς την ενέργεια. Για να φτιάξουμε το τσιπάκι, χρειαζόμαστε πολλή ενέργεια. Χρειαζόμαστε υψηλές θερμοκρασίες. Μια παρένθεση να πούμε στους τηλεθεατές: να φτιάξουμε ένα τσιπάκι, τι χρησιμοποιούμε πυρητιό? Αυτό δεν το ξέρω ούτε κι εγώ. Ας πούμε, με ενδιαφέρει και εμένα. Ναι. Το βασικό που μπόρεσε και κατανόησε ο άνθρωπος είναι ότι άμα πάρουμε άμμο και την καθαρίσουμε και μείνει μόνο το πυρίτιο, σίλικον, στην αγγλική κλπ. Και το λιώσουμε με κατάλληλες συνθήκες,
μπορούμε και φτιάχνουμε έναν κρίσταλο. Ένα κομμάτι άμμο, φανταστείτε, που γίνεται ένας κρίσταλος. Μάλιστα. Όχι πολύ, ένας. Τον οποίο μετά πρέπει και μπορούμε και τον κόβουμε με λέιζερ και κατόπιν του εμφυτεύουμε διάφορα στοιχεία. Το οποίο το κάνει αρνητικό ή θετικό. Αρνητικό-θετικό σημαίνει περνάει ρεύμα, δεν περνάει ρεύμα και έτσι καταφέρνουμε και φτιάχνουμε τα τσιπάκια με αρχιτεκτονικές πολύ προχωρημένες τώρα κλπ. Μάλιστα. Ενεργειακά πού βρίσκεται η Ελλάδα, δηλαδή ποιος είναι το μεγαλύτερο ποσοστό τομέα που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, και δημιουργεί ενέργεια. Ποιος είναι, ο λιγνίτης, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Εκείνο που γίνεται, η Ελλάδα ακολουθεί την πορεία που ακολουθούν και οι άλλες δυτικές χώρες, με μερικές εξαιρέσεις ή καθυστερήσεις, θα τις έλεγα καλύτερα. Καθυστερήσεις, μου ακούγεται πολύ λογικό. Ακριβώς. Ναι. Η Ελλάδα λοιπόν ακολουθεί την Δύση. Έχουμε ενταχθεί σε αυτό το πλοίο, το οποίο κάποτε είμαστε ηγέτες, τώρα ακολουθούμε. Όταν λες κάποτε ήμασταν ηγέτες, τι εννοείς? Η Δύση έχει βασιστεί επάνω στην ελληνική φιλοσοφία, τον τρόπο σκέψης. Α, ναι, κατάλαβα. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Ναι. Οπότε, έχουμε τις ενεργειακές πηγές. Ενεργειακά, πώς λειτουργεί η Ελλάδα σήμερα? Αυτό θα ήθελα έτσι λίγο να μας το περιγράψεις. Μάλιστα. Όπως λειτουργούν και όλες οι χώρες στη Δύση. Ναι. Δηλαδή, έχουμε εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρισμό. Mm-hmm. Και αυτά γίνονται συνήθως και κυρίως σε μεγαλύτερο ποσοστό καίγοντας κάποια υλικά τα οποία βρίσκουμε στο υπέδαφος της γης, κάρβουνο, λιγνίτη. Ο λιγνίτης είναι ένας χαμηλής ποιότητας κάρβουνο, πετρέλαιο κλπ. Όλα αυτά όμως καταπώνουν το περιβάλλον. Είναι. Σαφώς, και ο άνθρωπος πρέπει να επιλέξει πόσο θα καταπονήσει το περιβάλλον ούτως ώστε να προοδεύσει. Μια που είμαστε και σε οικολογικό κανάλι και προωθούμε την υγεία και την οικολογία, πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Σωστά. Και είναι σημαντικό ότι οι Έλληνες τιμωρούσαν την ασέβεια προς τη φύση. Ενώ τώρα την επιβραβεύουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Βλέπουμε, για παράδειγμα, τις τελευταίες εβδομάδες στον κόλπο του Μεξικού, όπου η ζωή έχει δεχτεί πλήγμα σε όλες τις μορφές, και πανίδα και χλωρίδα, διότι προσπαθώντας να βγάλουμε πετρέλαιο από υπόγεια στρώματα, κάτι δεν πήγε καλά και εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου έχουν γίνει μάστιγα στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα και παρόμοια γίνεται και σε όλο τον κόσμο, διότι όταν πιες κάτι, δύσκολα καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Φυσικά υπάρχουν μερικά πράγματα που αν τα κάψεις πληγώνουν λιγότερο τη φύση, ενώ άλλα περισσότερο. Ναι. Είναι όμως η ενέργεια απαραίτητη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ζήσουμε χωρίς ενέργεια. Εδώ χρειάζεται η παιδεία όμως για να νιώθουμε και τη φύση και να μην την πληγώνουμε και να μην εγκληματούμε εις μάρος της. Σαφώς. Παιδεία που είναι, θα το βάλω σε δύο τομείς, είναι η ατομική παιδεία που ο καθένας φροντίζει να μην βλάψει τον διπλανό του, το άτομό του, τα παιδιά του, την κοινωνία ολόκληρη, και είναι και παιδεία κοινωνική που η κοινωνία συνήθως, το κράτος, είναι αυτό το οποίο φτιάχνει παιδεία για το κράτος του, για τους ανθρώπους του. Όλοι μαθαίνουν ότι καλό είναι εκείνο, το άλλο είναι κακό. Και έτσι βγαίνουν τα ήθη, τα έθιμα της κάθε χώρας, του κάθε κράτους, του κάθε έθνους. Οπότε λοιπόν έχουμε, ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να γνωρίζει τι θα πρέπει να κάνει για να προστατεύει τον εαυτό του και τη φύση. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ανάψω το